σκεπασμένη με τη γαλανόλευκη, η σωρός του Κώστα Σολδάτου οδηγήθηκε σήμερα στην τελευταία του κατοικία, συνοδευόμενος από την οικογένεια, τους φίλους, τους συναδέλφους. Η μέρα πένθους και στους κόλπους της ελληνικής αστυνομίας. Η συγκίνηση βαθιά για το χαμό του αγαπητού θρυλικού αστυνόμου που άφησε ανεξίτηλο σημάδι στην καταπολέμηση του εγκλήματος. Ο θάνατός του βύθισε στη θλίψη όλους όσοι τον γνώριζαν. Η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε στον Ιερό Ναό του Αγίου Μινά, που κατακλείστηκε από τον κόσμο που απίφθινε το ίστατο χαίρε. Το παράδειγμά του είναι παράδειγμα και θα είναι για πολλά χρόνια και πολλές δεκαετίες στα μάτια κάθε ενός ανθρώπου που τάσεται υπέρ του κοινού συμφέροντος. Ξέρει να αγωνίζεται, ξέρει ακόμη να θυσιάζεται, ξέρει να μην μετρά, αλλά να συγγίζει τα πράγματα. Στο ζύγι της καρδιάς του πρώτα απ' όλα. Κι έτσι αυτό να γίνεται το κίνητρο των αποφάσεων και των επιλογών του, του βηματισμού του, του σύντομου, ο βηματισμός αυτή τη γη του αείμνης του εν μέσω ημών κειμένου νεκρού. Ο Κώστας Σολδάτος είχε διατελέσει διοικητής της ασφάλειας στο Ηράκλειο, αστυνομικός διευθυντής Ρεθύμνου, ενώ υπήρξε υποστράτηγος εν αποστρατεία, ένα πρόσωπο που διακρίθηκε για το ήθος, τις ικανότητες και την προσφορά στην καταπολέμηση του εγκλήματος. Η ταφή του έγινε στο κημητήριο του Περάματος Μυλοποτάμου.